πώς εξηγείται να υπάρχουν ψάλτες που να μην περνούν μια ολόκληρη, συγγνώμη, που να περνούν μια ολόκληρη ζωή 20, 30 ή και 40 χρόνια μέσα στους ιερούς ναούς, τους οίκους του Θεού, και να μην τους αγγίζει τίποτε από το άφθαστο πλούτο της Ορθοδοξίας μας, σε σημείο που να φέρονται σαν άθεοι, παραδείγματος χάρη να μην εξομολογούνται, να μην κοινωνούν, να μην νηστεύουν, γενικά να μην ζουν καθόλου χριστιανικά αλλά κοσμικά. Και οι σωλήνες που έρχονται από το υδραγωγείο της πόλεως και μας φέρνουν το νερό στο σπίτι μας και ανοίγουμε τη βρύση και παίρνουμε το νερό, να είστε σίγουροι ούτε ίχνος νερού οι σωλήνες κατά τη διαδρομή του νερού δεν πίνουν, ούτε ίχνος. Αν φύγει το νερό μένουν στεγνές, ούτε ίχνος. Έτσι μοιάζουν λοιπόν σαν τις σωλήνες που φέρνουν μεν το νερό αλλά ίδιες δεν πίνουν τίποτα. Οι ψάλτες μπορεί να κατανίξουν, να καταπλήξουν το εκκλησίασμα, αλλά οι ίδιοι να μην αγγίζουν σε τίποτε. Είναι θλιβερό, είναι θλιβερό. Κάποτε είχα πει σε μια ομιλία εδώ στη Λάρισα σε εκκλησία, δεν είδα νεοπόρους και ψάλτες να έρθουν να κοινωνήσουν. Μπορεί να ήμουν υπερβολικός, αλλά παρά τα αυτά όμως είναι μια αλήθεια. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω, διότι οι ψάλτες αυτοί, όχι όλοι, όχι, δόξα τω Θεώ, όχι όλοι, υπάρχουν ψάλτες ευσεβέστατοι, σας το ξαναλέω, ευσεβέστατοι, όμως πολλοί είναι απλώς επαγγελματίοι ψάλτες, κινήθησαν από την ωραία τους φωνή, έμαθαν την βυζαντινή μουσική, μετά επί μισθό πιάνουν μία θέση σε ένα ναό. Οπότε το θέμα είναι καθαρά επαγγελματικό. Όντως δεν τους αγγίζει. Πέστε μου, ένας ψάλτης 20 και 30 και 40 χρόνια που λέει εδώ ο Ερωτών, για λογαριάστε, πόσες φορές είπε το Χριστός Ανέστη? Πόσες φορές το είπε? Κι όμως, αν του πείτε ότι οι νεκροί θα αναστηθούν, θα σας πει, και πού το ξέρουμε αυτό? Μα εσύ το έλεγες από το ψαλτήρι σου, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση, στους νεκρούς ζωή περισσάμενα. Εσύ το έλεγες, εσύ δεν το πρόσεχες αυτό? Είναι κάτι περίεργο, γιατί παρενευλήθη απλούστατα ο επαγγελματισμός και έτσι έκρυψε και κρύπτει από έναν τέτοιο ψάλτη, κρύβεται καλύτερα από έναν τέτοιο ψάλτη, όλο το μεγαλείο της ορθοδοξίας μας και της πίστεώς μας. Σας ερωτώ, ποιος του φταίει? Να πω ότι υπάρχουν ψάλτη οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν στις ταβέρνες, στα κέντρα διασκεδάσεως και να ψάλουν και εκεί βυζαντινή μουσική μόνο και μόνο έτσι, γιατί έχουν ωραία φωνή και θέλουν να την επιδείξουν. Ναι, πάνε στις ταβέρνες και ψάλλουν βυζαντινή μουσική. Θα λέγαμε, σε αυτό το χώρο τα τροπάρια αυτά έχουν θέση? Όχι. Τι σημαίνει? Δεν έχουν καμία ευλάβεια. Λυπούμε, λυπούμε. Έχουν περάσει ψάλτε που τους έχω γνωρίσει. Θυμούμε έναν ψάλτη, ήμουν διάκονος 30 τόσα χρόνια πίσω, ο οποίος ο ευλογημένος ερχόταν μεθυσμένος στο ψαλτήρι. Μεθυσμένος! Και το και ανήθικος άνθρωπος. Γύριζε με τις τσιγκάνες, όπως έλεγαν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, ήταν κάποια μεγάλη εβδομάδα, ήταν μεγάλη Τρίτη, μεγάλη Τετάρτη. Και πήγα να διακονήσω. Δεν ήμουν ιερεύς, σας είπα διάκονος. Εις τον ναό αυτόν, και αυτός ήταν τύφλος στο μεθύς. Δεν ήξερε τι έλεγε. Ήταν πολύ φυσικό να το πω στο δεσπότη. Συμφωνώτατε? Τι κατάντημα είναι αυτό? Το μάθε αυτός, γιατί του έγινε παρατήρηση βεβαίως. Το μάθε αυτός. Και να μην με βλέπει στα μάτια του. Αλίμονό μου όμως εάν δεν το έλεγα.
Εκείνος που βλέπει κάτι στραβό και δει μέσα στην εκκλησία και δεν το λέει, αλίμονό του. Είχα υποχρέωση να το καταθέσω αυτό. Και το κατέθεσα. Και με έκανε εχθρό του. Βέβαια, μην ψάχνετε να βρείτε ποιος είναι, δεν υπάρχει αυτός εδώ. Είναι τώρα πάρα πολλά χρόνια ο οποίος δεν υπάρχει εδώ. Απλώς το λέω σαν περιστατικό. Ας το ξέρουμε λοιπόν ότι δυστυχώς υπάρχει αυτός ο επαγγελματισμός. Καλά η ψάλτη. Καλά είναι, είναι ο κόρη, έστερο, είναι ο κόρη κτλ. Αμοιερείς. Εκείνοι κοινωνούν βέβαια το λιγότερο κάθε Κυριακή. Γιατί πάλι και εκεί υπάρχει ένα είδος επαγγελματισμού. Αν δεν έκαναν λειτουργία, δεν θα κοινωνούσαν. Ίσως και αυτοί να έκαναν χρόνια για να κοινωνήσουν. Αλίμονό μας. Σημαίνει δεν αγγίξαμε τίποτα. Και εδώ είναι το τραγικό της όλης υποθέσεως.